Αλλά πέρα από αυτά τα είδωλα τα οποία μας πιέζουν να τα λατρεύσουμε, που είναι οι συνήθειες και η νοοτροπία του κόσμου, στην καθαρά προσωπική μας ζωή υπάρχει και ένας άλλος, που είναι από μια άλλη παράσταση ειδώλων. Και αυτά τα είδωλα είναι οι λογισμοί μας, δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά. Όλοι μας βρισκόμαστε κάθε μέρα αντιμέτωποι με ποικιλία εικόνων. Βομβαρδιζόμαστε δηλαδή όλοι με εικόνες, οι οποίες εικόνες κατά πλείστον είναι προκλητικές, είναι εικόνες ανήθικες, είναι, που να πούμε, σαρκικές εικόνες, εικόνες βίας, εικόνες σκληρές, εικόνες τέλος πάντων μίσους, κακίας, όλα όσα συγκροτούν, ας πούμε, το σώμα της αμαρτίας. Και βλέπουμε ότι ο νους μας λειτουργεί σαν μία φωτογραφική μηχανή που συνέχεια φωτογραφίζει όλα αυτά τα οποία βλέπει. Και κυρίως όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ησυχίας, τότε όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε ξαναζωντανεύουν μέσα μας και αρχίζει να δημιουργείται ολόκληρη παράσταση, ολόκληρο σινεμά από εικόνες. Δηλαδή, ώρες μπορεί ο νους να παρακολουθά και τις εικόνες. Εάν δε και αγωνιστεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί, τότε επαρχίζουν όλα. Όσα είδε, όσα άκουσε από την μέρα που γεννήθηκε μέχρι τώρα, θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Είναι μια τέχνη, ξέρετε παιδιά, αυτή, το πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από το πλήθος των εικόνων και κυρίως κατά την ώρα της προσευχής του. Πρέπει να ξέρετε ότι η πνευματική ζωή, ο Χριστός, δεν ανέχεται να είναι το περιθώριο. Εάν το Χριστός τον βάλει στο περιθώριο, τότε τα πράγματα θα λειτουργούν παράξενα. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν προσπαθήσεις να δώσεις γύρω πολλών πραγμάτων, αλλά το κέντρο, που δεν είναι στο κέντρο, αλλά είναι στην άκρη, τότε ανακατώνονται όλα. Έτσι συμβαίνει όταν και ο Χριστός, η πνευματική ζωή, η προσοχή μας δηλαδή για την πνευματική μας ζωή, δεν κατέχει το κέντρο της ζωής μας, αλλά έναν άκρο της ζωής μας. Τότε γίνονται όλα ανάποδα και οπωσδήποτε δεν έχουμε και αποτελέσματα. Όταν όμως τοποθετήσουμε τον Χριστό σαν κέντρο του είναι μας και πέριξ του Χριστού περιστρέφονται όλες οι ενέργειές μας και οι σπουδές μας και τα συναισθήματά μας και οι δεσμοί μας και οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και το μέλλον μας, οι σπουδές μας, η οικογένειά μας που θα κάνουμε στο μέλλον ή ξέρω ο γάμος μας, περιστρέφονται πέριξ του Χριστού, τότε όλα προσλαμβάνουν τη σωστή τους θέση. Και τότε μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί από ένα μεγάλο μέρος εικόνων και παραστάσεων. Γιατί? Διότι μαθαίνει την εξής τέχνη, παιδιά. Το να μην βλέπετε εικόνες σήμερα είναι πλέον αδύνατο. Πλέον αδύνατο, νομίζω τουλάχιστον. Στην Κύπρο ευτυχώς δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο των περιπτέρων. Υπάρχουν περιπτέρα, ας πούμε, αλλά όχι τόσο συχνά όπως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κάθε πέντε βήματα έχει περιπτέρα. Γεμάτα περιπτέρα, ας πούμε. Και για τα περιπτέρα διαφημίζουν όλη την αισχρότητα που διαθέτουν πάνω σε κάτι σύρματα. Οπότε, πώς να πούμε, βλέπεις μπροστά σου να περπατάς, να μην σκοτωθείς, βλέπεις συνέχεια περίπτερα. Μέχρι να κάνεις 2 χιλιόμετρα απόσταση μπορεί να συναντήσεις και 20 περίπτερα. Αλλά και στην Κύπρο, από ό,τι βλέπω και εγώ που κυκλοφορώ κάθε φορά, υπάρχουν, ας πούμε, αφίσες, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα από εδώ πέρα, κάτι πίνακες. Παντού δηλαδή είναι
μπροστά μας οι εικόνες. Ακόμα λέει και εσείς που βλέπετε και τηλεόραση, έτσι περισσότερο. Τι θα γίνει τώρα το ερώτημα, πώς θα κάνουμε, θα κλείνουμε τα μάτια μας? Δεν ξέρω, σας είπα μια φορά για δύο μικρά παιδάκια. Θα σας το πω, δείτε την απλή των μωρών. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, καμιά φορά που έβγαινε στο Άγιον Όρος, δηλαδή όταν έβγαινα στη Θεσσαλονίκη, ερχόντουσαν μερικές ευλαβείς οικογένειες και εξομολογούνταν. Οι οποίοι οι γονείς, ο πατέρας της κόρης στο Άγιον Όρος, τα αδέρφια στο Άγιον Όρος, η μητέρα και οι κόρες, όταν βγαίναμε έξω. Οπότε ήρθε τα δυο τα παιδάκια, μικρά. Η μία η κοπέλα, το κοριτσάκι ήταν νομίζω τρίταξη του δημοτικού ή τετάρτη, κάτι τέτοιο. Το άλλο ήταν στην πρώτη. Οπότε μου λέει το μεγάλο, το κοριτσάκι, ότι πάτερ λέει, στο σχολείο τα παιδάκια τα άλλα λένε άσχημα λόγια. Τι να κάνω όταν λένε άσχημα λόγια? Λέω, παιδί μου, κλείνει αυτιά σου, μην ακούς. Ναι. Άκουσε η μικρή. Ήρθε μετά, όταν πήγε η μικρή της αδερφή, μου λέει, ξέρεις πάτερ, λέει, κάνα κάτι και δεν ξέρω αν είναι καλό. Τι έκαμες? Λέει, ερχόμαστε με την Κατερίνα τη μικρή από το σχολείο και κάποια άλλα αγοράκια έλεγαν κακά λόγια. Και εγώ έκλεισε τα αυτιά της Κατερίνας της μικρής. Τουλάχιστον λέει, μην ακούει αυτή που είναι μικρή. Της έκλεισε τα αυτιά της και την έσπρωχνα να περπατήσει. Και αν τα άκουσα όλα εγώ. Μέχρι και το μωρό δηλαδή. Είχε πρόβλημα δηλαδή με τα αυτιά του. Δεν είναι να κλείσουμε τα μάτια μας, παιδιά, έτσι, να μην βλέπουμε. Το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει μία πνευματική μέθοδος η οποία σβήνει τις εντυπώσεις. Και αυτή η μέθοδος είναι η προσευχή. Εάν μάθετε να προσεύχεστε, τότε τα μάτια σας θα λειτουργούν κατά έναν τρόπο άγιο. Δηλαδή, ό,τι και αν δείτε μπροστά σας, καταρχάς δεν θα το βλέπει με πονηρά. Δηλαδή, αν ας πούμε τελείως απροκάλυπτα, εντάξει. Αν δεν είναι απροκάλυπτα, δεν θα το καταλάβει αμέσως. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς γίνεται έτσι. Μεταβάλλονται δηλαδή οι αισθήσεις του ανθρώπου και ακόμα και τα μάτια βλέπουν κατά τρόπον άγιον. Δεν διεισδύουν δηλαδή πίσω από τα φαινόμενα να δουν, ξέρω εγώ, τι υπάρχει και τι γίνεται. Όχι, βλέπουν αυτό που είναι και το βλέπουν καλό. Το βλέπουν ενάρετο, το βλέπουν ας πούμε απαθώς. Εάν δεν είναι τόσο απροκάλυπτο, τότε η πνευματική εργασία της προσευχής που υπάρχει μέσα στο νου και στην καρδία του ανθρώπου, έστω και αν βλέπει την εικόνα με τα μάτια του άλλος, δεν επιτρέπουν να τυπωθεί η εικόνα εκείνη μέσα. Οπότε όταν ο άνθρωπος ησυχάσει και σταθεί σε προσευχή ή ευρίσκεται σε ησυχία, ξέρω εγώ, ξαπλώνει να κοιμηθεί, τότε ο νους δεν έχει τίποτα να βγάλει, δεν έχει εικόνες να βγάλει, αντίθετα έχει αγαθές έννοιες. Γι' αυτό ξέρετε ότι είδαμε το φαινόμενο αυτό, άνθρωποι οι οποίοι ήταν άρρωστοι παραδείγματος χάρη, σε αφασία. Και ξέρετε, όταν κανείς είναι σε αφασία, όπως λένε οι γιατροί, ό,τι έχει μέσα στο εσωτερικό του, όσο τα λέει. Λέει τα μυστικά του, τα προβλήματά του, ιδίως αυτοί που κάνουν εγχείρηση και είναι πνευματισμένοι, και τώρα που θα ξεπτήσουν, είναι όλα τα οικογενειακά τους μυστικά. Ή ας πούμε, τα συναισθήματά τους. Άνθρωποι της Εκκλησίας, όταν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, προσεύχονταν, έλεγαν ψαλμούς, έλεγαν ας πούμε πράγματα πνευματικά, διότι ο εσωτερικός τους κόσμος αυτά είχε. Δεν είχε ας πούμε καθαρσίες. Καθάρισαν τον έσω άνθρωπο και τον καθάρισαν βέβαια όχι με καμιά ψυχολογική μέθοδο, αλλά με την προσευχή. Η προσευχή όταν μπει μέσα στον άνθρωπο λειτουργεί κατά έναν πολλαπλό τρόπο. Πέρα από το ότι ελκύει την Θεία Χάρη, πέρα από το ότι βοηθά τον άνθρωπο, ας πούμε,
στην πνευματική του αγωγή, στην πνευματική του πρόοδο, είναι και ένα καθάρσιο, ένα καθάρσιο μέσο, το οποίο καθαρίζει το νου από όλα όσα είδε. Και όχι μόνο από όσα είδε, αλλά και από όσα έκαμε. Δηλαδή και άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραστάσεις από δικές τους καταστάσεις αμαρτίες, και όταν αυτοί οι άνθρωποι μάθουν να προσεύχονται, και κυρίως να προσεύχονται με την προσευχή, την ιερά προσευχή, τη μονολόγηση των ευχήν του, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, γεμίσουν τους χρόνους, τους νεκρούς χρόνους του με αυτή την ευχή, τότε σιγά σιγά πράγματι γίνεται αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πέφτουν τα είδωλα μέσα του, συντρίβονται τα είδωλα, καθαρίζει ο νους, αγιάζεται η καρδία και δεν μπορεί να δεχθεί πράγματα κάθαρτα. Και φτάνει ο άνθρωπος σε ένα τέτοιο σημείο που και να θελήσεις να επιβάλεις στον εαυτό σου μία ανακάθαρτη σκέψη, μπορεί να πει κανείς ότι κοίτας, τώρα θα αφήσω τον εαυτό μου να σκεφτεί μία αμαρτία, μία σαρκική εικόνα, μία σαρκική αμαρτία, ας πούμε. Να το επιβάλλω εγώ στον εαυτό μου ίδιος, να δω τι θα γίνει. Δεν μπορεί. Όπως όταν έχουμε μπροστά μας ένα αποτρόπιο θέαμα και όσο και να θέλουμε να το δούμε, δεν μπορούμε, γυρίζω στο μάχημα να κάνουμε με το, ή ξέρω εγώ, ένα βρωμισμένο φαγητό, δεν μπορούμε να το φάμε. Όσο και αν μας πιέσουν με ένα κουτάλι μας το βάλουν στο στόμα μας, δεν μπορούμε. Και αν μας το βάλουν στο στόμα, κάνουμε με το, να το αποβάλλουμε. Δηλαδή θα κινηθεί ο στομάχι το ίδιο, το αποβάλλει. Ή ξέρω εγώ ένα φάρμακο που είναι απέσιο. Το ίδιο κατά τον ίδιο τρόπο και ο νους και η καρδία που συνήθισε να δέχεται υγιή τροφή και υγιείς εικόνες και υγιή νοήματα, δεν δέχεται αυτά τα πράγματα τα κάθαρτα, τα αποβάλλει, δεν μπορεί να τα δεχθεί, ανατριχιάζει. Γι' αυτό παιδιά να ξέρετε ότι το αντίδοτο της ειδωλολατρείας της σύγχρονης είναι η λατρεία του ζώντος Θεού, του αληθινού Θεού, η οποία λατρεία του αληθινού Θεού επιτελείται μέσα στο θυσιαστήριο του ναού του εσωτερικού μας που λέγεται νους και καρδία, και κυρίως με την προσευχή. Το ένα μέσο είναι η προσευχή. Το άλλο, το οποίο είναι εξίσου καλό για την ηλικία σας, είναι η ανάγνωση. Όταν λέμε ανάγνωση, δεν λέμε το αρφαβήτα, ας πούμε. Εννοούμε να διαβάζεται βιβλία πνευματικά, κυρίως βιβλία τα οποία είναι γραμμένα από τους Αγίους, από Αγίους ανθρώπους. Τα βιβλία τα οποία είναι γραμμένα από Αγίους ανθρώπους είναι τρόπον να κρύβουν μέσα τους τη χάρη αυτού που τα έγραψε. Το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο είναι στον άνθρωπο αυτό, διοχετεύεται στα λόγια του, στο γράψιμό του, στα ρόλια του τα γραπτά. Και όταν εμείς διαβάζουμε βιβλία τα οποία είναι γραμμένα με Πνεύμα Άγιο, τότε η ψυχή μας κατά μυστικών τρόπων κοινωνεί με το Άγιο Πνεύμα που είναι γραμμένα τα λόγια στο βιβλίο, και είναι τρόπον να σαν προσευχή. Οπότε και η μελέτη είτε του Ευαγγελίου, της Αγίας Γραφής, είτε των έργων των Αγίων ή των βίων των Αγίων, λειτουργεί και αυτή κατά έναν υγιή τρόπο μέσα στην καρδία μας, και όχι μόνο γεμίζει το νου μας με αγαθές έννοιες και αξιοποιεί το χρόνο μας σωστά, αλλά προσφέρει και μία υγεία στην καρδία, στα πνευματικά κριτήρια της καρδίας. Και έτσι λοιπόν λειτουργεί σαν αντίδοτο στους ποικίλους ακάθαρτους λογισμούς, οι οποίοι σαν είδωλα εμποδίζουν και αυτά την προσευχή μας, εμποδίζουν την αληθινή λατρεία του Θεού μέσα μας. Οι πατέρες μας είπαν και άλλους τρόπους εκτός από την προσευχή και την ανάγνωση. Μας είπαν ότι και η αγρυπνία καθαρίζει τον νου. Τα λέμε αγρυπνία, βέβαια όχι στις δισκοθήκες αγρυπνία, έτσι αλλά αγρυπνία με πνευματική αγρυπνία, ούτε αγρυπνία στην τηλεόραση ή αγρυπνία κουβεντιάζοντας ή μιλώντας, αλλά αγρυπνία στην προσευχή, στην εκκλησία, στην πνευματική, ας πούμε, ανάγνωση κτλ. Αγρυπνία ή νηστεία, βοηθά
την κάθαρση της καρδίας, του νου. Η λειτουργία, η εκκλησία βοηθά πάρα πολύ και γενικά με έναν λόγο όλα όσα προσφέρει η εκκλησία μας σαν πνευματικά εφόδια. Εάν όλα αυτά τα παιδιά ενεργοποιηθούν, τότε να ξέρετε ότι γίνεται αυτή η πνευματική ιατρία, αυτόν το οποίο είναι το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας και το κατεξοχήν έργο του μυστηρίου της εξομολογήσεως, το οποίο είναι η θεραπεία του νου του ανθρώπου, ώστε ο νους να μπορεί πλέον καθαρός, τέλειος, υγιής, να κινείται κατευθείαν προς τον Θεό.